Τα σημαντικότερα ονόματα των νανοεπιστημών φέρνει στη Θεσσαλονίκη το 16ο συνέδριο Nanotechnology που θα διεξαχθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης από το Σάββατο 29 Ιουνίου έως το Σάββατο 6 Ιουλίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς. Περίπου 800 με 1000 είναι οι συμμετέχοντες, 800 περίπου 750 είναι οι παρουσιάσεις που θα γίνουν από τα μέλη της διεθνούς κοινότητας από 60 περίπου χώρες που συμμετέχουν. Στο συνέδριο αυτό συζητάμε με τους φορείς, με τους διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, τις νέες τάσεις στα υλικά, στις διατάξεις, αλλά καθώς και στις διεργασίες παραγωγής των εύκαπτων οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων. Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία ήρθε για να μείνει και ήρθε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε ηλεκτρονικές διατάξεις, είτε φωτοβολταϊκά, είτε συστήματα φωτισμού, τα φώτα, είτε αισθητήρες, βιοαισθητήρες, τους οποίους μπορούμε να κουβαλάμε πάνω μας, αλλάζει την πραγματικότητά μας εκ βάθρων. Φέτος για πρώτη φορά διοργανώνεται θεματική ημερίδα με κεντρικό θέμα «Η συμβολή των γυναικών στην νανοτεχνολογία και τις νανοεπιστήμες». Στόχος της ημερίδας είναι να εστιάσει στον κεντρικό ρόλο των γυναικών στην εξέλιξη του κλάδου της νανοεπιστήμης και της τεχνολογίας και να προωθήσει τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης. Πολύ σημαντικό session είναι πώς μπορεί να εφαρμοστεί η νανοτεχνολογία και η νανοιατρική για την καρδιολογία, δηλαδή για την παραγωγή νανοσωματιδίων για μεταφορά φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στενώσεως των αρτηριών της αθυρωμάτωσης και έμφαση δίνουμε στην ανοφθαλμολογία. Θα συζητήσουν τα άλλη τα κλινικά προβλήματα που έχουμε στην οφθαλμολογία, κυρίως στις παθήσεις του αφουγκιστροειδού, στις παθήσεις κερατοειδούς, τα προβλήματα που έχουν οι φακοί του καταράκτη και πώς η νανοτεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην επίλυσή τους. Παράλληλα, θα διεξαχθεί το 13ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Νανοτεχνολογίας και Νανοεπιστημών με τη συμμετοχή περίπου 130 φοιτητών από 28 χώρες του κόσμου. Έχουμε παραπάνω από 15 αιτήσεις για βραβεία φέτος και για τα δύο συνέδρια. Η κρίση θα γίνει από τους επιστήμονες που έχουμε προσκεκλημένους από επιτροπή ειδική που έχει ορίσει το συνέδριο και θα βασίζεται πάνω σε κριτήρια όπως για παράδειγμα η παρουσίαση πρωτοτυπία της εργασίας και όλα αυτά. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Κέντρο Νανοτεχνολογίας Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ.